Αυτή την φορά τα πράγματα σοβάρεψαν, γιατί βγήκαν και όπλα στο λιμάνι. Οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Αλλά και οι αστυνομικοί έστειλαν και νέο έγγραφο στο Υπουργείο. Έχουν βγει όπλα. Έχουμε 6 πυροβολισμούς. 4 λέει η αστυνομία, 6 λένε οι αυτόπτες μάρτυρες που ήταν στο λιμάνι. Έχουμε καινούς κάλικες 4 που δεν ξέρουμε που έχουν κατευθυνθεί. Δηλαδή επί της ουσίας είχαμε κάποιον κύριο ο οποίος πιθανότατα είναι ο διακινητής, ο οποίος βγήκε και πυροβολούσε και όποιον έπαιρνε ο χάρος. Είμαστε πολύ τυχεροί που είχαμε μόνο ένα νεκρό. Μπορεί να είχαν κατεύθυνση απλούς πολίτες που οδηγούσαν τα αυτοκίνητά τους, περαστικούς που έκαναν τζόκιν, οδηγούς φορτηγών που ήταν εκείνη την ώρα στην πύλη εισόδου του λιμανιού ή αστυνομικούς ή λιμενικούς. Το προχθεσινό περιστατικό, που είναι πλέον και το πιο σοβαρό που έχει λάβει η χώρα στην παραλιακή ζώνη, καταδεικνύει με το πλέον εμφανή τρόπο ότι η κατάσταση στην παραλιακή ζώνη είναι εκτός ελέγχου. Πλέον όταν γινόμαστε μάρτυρες ότι υπάρχουν όπλα, κάλικες, και υπάρχει και μια ανθρωποκτονία η οποία ξεχνιάστηκε άμεσα από τους συναδέλφους της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, καταλαβαίνετε πλέον ότι η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Για να μπορέσουμε να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα, πρέπει άμεσα να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις από την πολιτεία. Εμείς το έχουμε αναδείξει το θέμα κατά επανάληψη. Τι θα συμβεί την ώρα των ελέγχων, κάποιος διακινητής βγάλει όπλο? Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πλέον η κατάσταση να μην ελέγχεται. Ο κάλικας βρήκε ένα ομοεθνή τους, είχαμε ένα τραγικό θάνατο. Αύριο μπορεί να βρει ένας κάλικας έναν άλλο συνάνθρωπό μας. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι εκπαιδευμένοι, ούτε είναι αστυνομικοί. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει άμεσα να ενισχυθούμε για όσο οι άνθρωποι αυτοί είναι στην παραλιακή ζώνη με αστυνομικούς εκτός Αχαΐας, γιατί πλέον είναι στα όρια τους οι συναδελφοί μας. Καθώς επίσης θα πρέπει άμεσα να υπάρξει και βούληση από την πολιτεία να εκενωθούν οι άτυποι καταβλισμοί που υπάρχουν εκεί, τόσο της ΑΒΕΞ όσο και του Λαδόπουλου. Άμεση ήταν η παρέμβαση του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα, ο οποίος ζήτησε και εξασφάλισε ραντεβού με τον αρμόδιο υπουργό του, κύριο Βίτσα, για την Πέμπτη. Και οι κάτοικοι είναι ανάστατοι από την επιβεβαίωση πλέον πως κάποιοι έχουν και όπλα δίπλα από τα σπίτια τους και ετοιμάζονται για νέες κινητοποιήσεις.